Ο κύριος Γιάννης Αλαβόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Capital Circle Group, Στρατηγικής και Επικοινωνίας, με έδρα το Βερολίνο, θα μας βοηθήσει να δούμε τα όσα συμβαίνουν εκεί και βεβαίως αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον Λάμπρο. Και το πώς το βλέπουν οι Γερμανοί. Και πρώην διπλωμάτης, διπλή ματιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Αλαβόπουλο. Ζητούμε συγγνώμη για την αναμονή. Και εμείς, και εμείς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς. Μία πρώτη αντίδραση από Γερμανία για το πώς θα διαχειριστούν και αφενός το θέμα της ασφαλείας, αφετέρου το θέμα των κυρώσεων. Αν θέλετε, καταρχήν οι αντιδράσεις στα μίντια είναι, υποθέτω, κοινές σε όλες τις δικές πρωτεύουσες. Αυτά που μόλις είπατε είναι παρόμοιες με αυτά που είπε η Φοντερ Λάιεν. Προσπαθούν να διαχωρίσουν το Πούτιν, τη στάση Πούτιν και την απόφαση Πούτιν από το ρωσικό λαό. Και προφανώς προσπαθούν να τηρήσουν επικοινωνιακά μια στάση της συλλήτευσης της στρατηγικής Πούτιν, διαχωρίζοντας από το λαό, προσπαθούν να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο την Ουκρανία. Αλλά νομίζω εδώ πέρα έχουν γίνει τραγικά λάθη από το δυτικό κόσμο. Έτσι, γιατί θεωρώ, αν θέλετε, δική μου ανάλυση, αδιανόητο τον 21ο αιώνα να ξαναζούμε ένα πόλεμο και μάλιστα ανέτειο στην πραγματικότητα επί της ουσίας στη γειτονιά μας. Και προφανώς υπάρχει ευθύνη της Δύσης και της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό είναι μια γενική ματιά που νομίζω ότι. Το πρακτικό τώρα, η Γερμανία πώς θα διαχειριστεί μια κατάσταση η οποία την πλήττει, κακά τα ψέματα. Έτσι, πάει ο Nord Stream 2, πάνε οι εμπορικές σχέσεις, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, μη σας πω και μεσοπρόθεσμα. Ναι, λίγο να πω δύο πράγματα. Θα πρέπει, νομίζω, δεν το έχω δει από κανένα λυπή, μπορεί και να κάνω λάθος. Και κανείς να ρωτήθηκε γιατί ο Πούτιν χτύπησε τώρα, έτσι. Γιατί όχι πριν, γιατί όχι αργότερα. Πριν απαντήσω αυτό που με ρωτάτε. Λοιπόν, ήταν το αρχικό ερώτημα, ξεκινώντας του Λάμπρου Καλαρίτου, γιατί τώρα, κύριε Σελαβόπουλε. Πραγματικά υπάρχει ως ερώτημα το γιατί τώρα. Νομίζω, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που τείνουν στο να δώσουν πιθανότατα μία απάντηση, παρότι κανείς δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του εν λόγω πολιτικού. Νομίζω ένα στοιχείο είναι ότι οι τέσσερις σημαντικές χώρες που παίξανε και θα παίξουν το σημαντικό ρόλο και είναι οι συνομιλητές του. Καταρχήν, θα έλεγα, μια αδύναμη κυβέρνηση στην Ουκρανία. Έτσι, μια πάρα πολύ αδύναμη κυβέρνηση με μια πολύ αδύναμη πολιτική προσωπικότητα. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Το δεύτερο είναι, άρα αυτό ήταν μια μοναδική ευκαιρία. Το δεύτερο είναι, κακά τα ψέματα, και δεν καταλαβαίνω γιατί αποφεύγουμε να το πούμε, και μια αδύναμη Αμερική. Και στην Γερμανία, όλη αδύναμη. Πολιτική. Και ο Σόλτς, ναι, ο Σόλτς. Δεν μοιάζει να είναι Αμερική. Αδύναμη... Σωστό, ναι. Καταρχήν, μια πολύ αδύναμη Αμερική, θα σωστά. έλεγα, πριν πάω στη Γερμανία, σωστά. γιατί η Αμερική παίζει πιο σημαντικό ρόλο στον λόγο θέμα από τη Γερμανία. Μια Γερμανία, αν υπήρχε ένας συνομιλητής του Πούτιν που κατά κάποιο τρόπο υπήρχε ένας περίεργος κώδικας επικοινωνία, θα έλεγα, ήταν και κινήθης του κιόλας, ήταν η Μέρκελ. Και η Μέρκελ, παρότι μπορεί κανείς να την κατηγορήσει για πολλά πράγματα ή να διαφωνήσει μαζί της για πολλά πράγματα και στρατηγικές, θεωρώ ότι στην προηγούμενη κρίση ήταν αυτή που έσωσε τα προσχήματα για λογαριασμό του δυτικού κόσμου. Και δυστυχώς μας λείπει η Μέρκελ αυτή τη στιγμή. Μας λείπει μία Μέρκελ. Στη συγκεκριμένη κρίση θεωρώ ότι η Μέρκελ θα είχε διαχειριστεί πολύ διαφορετικά και στρατηγικά και επικοινωνιακά τις διαπραγματεύσεις της Δύσης. Είναι χαρακτηριστικό και έτυχε να το συζητάω με ένα πρώην συνάδελφό μου διπλωμάτη. Δηλαδή το συζητούσα πριν γίνει αναγνώριση την προηγούμενη μέρα. Όταν πήγε ο Μακρόν και μιλούσαν επί 2 ώρες και τον έγραψε στα παλιά των υπονδυμάτων, και την επόμενη μέρα αναγνώρισε τις 2 δημοκρατίες. Έτσι. Δηλαδή είναι απίστευτη η έως και πολιτική αφέλεια του Μακρόν. Αυτού του βεληνιακού των αρχηγών. Λοιπόν, πέρασε, μια και το αναφέρετε, πέρασε και κάτι σαν ψηλά από ο Μακρόν. Ο Μακρόν τότε, μισό λεπτό μόνο αυτό, πέρασε κάτι σαν ψηλά από ο Μακρόν, ο οποίος προφανώς δεν το αξιολόγησε και ο ίδιος. Είπε ότι μου έκανε 5 ώρες μάθημα ιστορικού αναθεωρητισμού. Στην ουσία του έλεγε τι θα κάνει, και απλά ο Μακρόν δεν ακούγε. Έτσι. Λέει ο Μακρόν, 5 ώρες μου έλεγε. Ο Μακρόν επίσης είναι πρόεδρος που πάει σε εκλογές, άρα έχει περιορισμένες δυνατότητες.
και η γερμανική κυβέρνηση είναι καινούρια, δεν έχει πει ακόμα τα πατήματά της. Οπότε ήταν μια μοναδική ευκαιρία για να χτυπήσει. Έτσι του δόθηκαν και αφορμές. Οπότε είπε η τώρα ή ποτέ. Ναι. Τώρα, ως προς τη Γερμανία. Η Γερμανία, ναι, έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη Ρωσία. Να θυμίσουμε ότι είναι σημαντικό επίσης, και παίζει και αυτό το ρόλο το εν μέρη ή εν πολύ, ότι το ΕΣΠΕΤΕ έχει μια πολύ πιο παραδοσιακή και πιο φιλική σχέση προς τη Ρωσία εν γέννη, και γεωπολιτικά και πολιτικά και οικονομικά, σε σχέση με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα που δεν είναι πλέον στην κυβέρνηση. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο. Εξού και κατά του Nord Stream 2 είναι η μένη πράσινη και το ΕΣΠΕΤΕ είναι λίγο κάπου στη μέση, θα έλεγα, ενώ το ΕΣΠΕΤΕ είναι πολύ υπέρ, παρότι ναι, δεν το λένε δυνατά. Οπότε ένα από τα φυσικά πλήγματα στη Γερμανία είναι ότι ακυρώνεται προς το παρόν, επαόριστον, δεν ξέρουμε για πόσο, η πιστοποίηση του Nord Stream 2, βέβαια, βέβαια. Και ακυρώνεται και όχι απλά μέσω Γερμανίας μόνο, και με την τοποθέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα του Nord Stream 2. Τους το ανακοίνωσαν. Τους ανακοίνωσαν ότι δεν θα γίνει. Δεν είναι δικό τους. Η Αμερική δεν έχει καμία σχέση. Ούτε χρηματοδοτική, τίποτα. Δεν θα γίνει. Αν μη τι άλλο, ναι. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Θα επικοινωνήσουμε και στην πορεία, πριν να τρέξουμε λίγο τις ειδήσεις, με τον κύριο Σαλαβόπουλο, κατά τη διάρκεια της ημέρας ξανά. Πάμε να δούμε. Είμαι ξανά, κύριε Σαλαβόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τον σχολιασμό. Από το Βερολίνο, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιάννης Σαλαβόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος στην Capital Shark Group, στρατηγικής και επικοινωνίας, και ο στρατηγικός αναλυτής μας βοηθάει. Λοιπόν,